αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Θυμάμαι για τα Τέμπη, τώρα που το λες αυτό, ότι είχε βγει ο Δεσπότης τότε της Λάρισσας και είχε πει πράγμα το οποίο εμείς δεν το είδαμε γιατί δεν ήμασταν εκεί. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε, λέει, πώς πέφτουν οι άνθρωποι απάνω άμα πάει ένας παπάς, ένας εκεί. Βεβαίως, και πήγαμε και πέφτουν πάνω στους παπάδες. Λοιπόν, σε αυτό είχα να πω κάτι όμως. Χωρίς να έχει τελειώσει η διαδικασία, χωρίς να έχουν γίνει οι τελικές ανακρίσεις, χωρίς. Αλλά κάπου στα μυαλά όλων μας μένει ότι το συμφέρον πραγμάτων και καταστάσεων θυσίασε αυτά τα παιδιά. Δεν γίναν τα έργα όπως έπρεπε. Έτσι είναι, αλήθεια. Χάθηκαν τα λεφτά. Τι χάθηκαν τα λεφτά? Τι είναι τα λεφτά να χάνονται? Σε τσέπες μπήκαν και σε λογαριασμούς. Αυτή είναι η κατάδεια μας όμως. Δηλαδή αυτά τα παιδιά θυσιάστηκαν πού? Στο κέρδος. Κάποιοι κλέψανε, κάποιοι πήρανε, κάποιοι και αφήσανε έτσι εκτεθειμένη την κοινωνία, τα μέσα μεταφοράς κτλ. Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε, αυτό που θα ήθελα όμως εγώ και να δικαστώ, και το θέλει όλη η κοινωνία και κυρίως οι οικογένειες που χάσαν δικούς τους ανθρώπους. Έχω μια μάνα η οποία μου λέει άνοιξα δυστυχώς το φέρετρο γιατί είμαι γιατρός και νόμιζα ότι θα το αντέξω. Και τι είδα μέσα μου, λέει. 2-3 κομματάκια κρέας. 2-3 κομματάκια καμένο κρέας. Αυτό ήταν, λέει, το κορίτσι μου των 18 χρονών. Αυτή θέλουν δικαίωση. Κυρίως όμως τι πρέπει να κάνει η κοινωνία? Να σέβεται το δημόσιο χρήμα και να σέβεται τα έργα. Αν είχαμε σεβαστεί απόλυτα τα έργα, τα λεφτά που πήραμε, τα έργα που έπρεπε να κάνουμε και τους ανθρώπους που βάλαμε εκεί, γιατί στο τέλος μάλλον από ό,τι καταλάβαμε, βάζαν τον καθέναν εκεί, ήξερε δεν ήξερε, ξέρει δεν ξέρει, και ξέρεις άμα δεν ξέρει ο μάγειρας να μαγειρεύσει καλά, το πολύ πολύ θα φάμε φαγητό το οποίο δεν είναι πολύ νόστιμο. Αλλά αν ο τεχνικός που έχει την ευθύνη τόσων πραγμάτων δεν ξέρει τίποτα τι του γίνεται, θα θυμίσουμε θύματα.